Μάλιστα, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε να επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι στην ελληνική επικαιρότητα με ένα θέμα που προκαλεί πολλές συζητήσεις. Λίγες μέρες πλέον απομένουν για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Και όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Ειρήνης Ανδρουλάκη, ελάχιστη η προετοιμασία που έχει γίνει από ιδιοκτήτες κέντρων αλλά και από όσους έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες επικαλούνται ασάφειες των ρυθμίσεων, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η ΓΕΣΕΕ ζητεί να δημιουργηθούν χώροι καπνίσματος στους χώρους εργασίας, αλλά τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Υγείας. Μία εβδομάδα πριν από την εφαρμογή του μέτρου κατά του καπνίσματος και σχεδόν καμία προετοιμασία δεν έχει γίνει στα εστιατόρια και στις καφετέριες. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ασάφειες στη διαδικασία απόκτησης της ειδικής άδειας για τα καταστήματα που είναι έως 70 τετραγωνικά. Ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι θα αρχίσουν τις εργασίες διαμόρφωσης των ειδικών χώρων στο τέλος του καλοκαιριού, καθώς μέχρι τότε όλοι οι πελάτες κάθονται σε εξωτερικούς χώρους. Όλο αυτό που βλέπετε με τα κάγκελα θα το ντύσουμε με plexiglass, θα διαμορφώσουμε το χώρο έτσι, ούτως ώστε να έχουν οι καπνιστές στο χώρο τους, ο οποίος όμως θα είναι μόνο για αυτούς. Τα μόνα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι άνω των 70 τετραγωνικών μέτρων και είναι έτοιμα για την εφαρμογή του νέου νόμου είναι όσα διαθέτουν δύο σάλες ή έχουν πατάρει. Το εστιατόριο αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε δύο αίθουσες. Στη μία αίθουσα θα την κάνουμε μη καπνιστών και η άλλη θα είναι καπνίζοντες. Εδώ που βρισκόμαστε θα γίνει. Εδώ θα είναι καπνιστών. Μετά την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο Υγείας φαίνεται ότι μελετά τη δημιουργία μικρών καπνιστηρίων. Όσο σωστό και αν είναι το μέτρο, η γενική απαγόρευση χωρίς όρους προϋποθέσεις και ειδικούς χώρους και για τους καπνιστές καταπατά βάναυσα και αντιδημοκρατικά τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μία ώρα έκθεση σε παθητικό κάπνισμα αρκεί για να δημιουργήσει σοβαρές βλάβες στην αναπνοή, στη λειτουργία της καρδιάς και στην έκρηξη των ορμονών. Η αποδοτικότητα της αναπνοής μας μειώνεται κατά 10 με 15%, ενώ η έκρηξη ορμονών του θυροειδούς αυξάνεται πολύ σημαντικά. Το παθητικό κάπνισμα ουσιαστικά προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη δομή του σώματός μας, κάνοντας να αποθηκεύει πολύ περισσότερο λίπος και να χάνει τους μυς του. Τα πρόστιμα πάντως για τους παραβάτες θα είναι τσουχτερά και θα φτάνουν έως τα 20.000 ευρώ. Για να δούμε τι θα γίνει, αν τελικά θα υπάρξουν έστω και την τελευταία στιγμή, όπως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα, προετοιμασίες για να εφαρμοστεί πραγματικά και ουσιαστικά αυτό το μέτρο που είναι ασπίδα για την υγεία όλων μας και των ενεργητικών και των παθητικών καπνιστών.